Καταρχάς, να στείλουμε και από αυτό εδώ το βήμα τις ειλικρινείς μας ευχές για περαστικά στον τραυματία αστυνομικό και την οικογένειά του και να πούμε ότι αναδεικνύονται οι βαρύτατες ευθύνες και της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για αυτήν την ανεξέλεγκτη δράση των συμμοριών, τη σχέση των οποίων με τους επιχειρηματίες στον αθλητισμό όχι μόνο δεν διανοούνται αυτές οι κυβερνήσεις να ακουμπήσουν, αλλά ούτε καν να εξετάσουν. Τώρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, το οποίο κλείνει σε λίγο, συνοψίζοντας να πούμε ότι στην ουσία συνιστά μια ανακατασκευή ενός νόμου που ήδη ισχύει, του 46-62, μια ανακατασκευή ακόμα πιο μπαρόκ, με αυτές τις πολυπλόκαμες και δυσκίνητες δομές, με πάρα πολλές αλληλοκαλύψεις μεταξύ τους. Φυσικά, η πρόληψη, παρά τα όσα ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός, δεν τη συναντά κανείς αυτή την πρόληψη στο παρόν σχέδιο νόμου και φυσικά δεν τη συναντά ούτε στα βασικά συστατικά μιας πρόληψης, όπως είναι το πυροσβεστικό σώμα ή οι δασικές υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Αντίθετα, τα κατασταλτικά μέτρα έχουν μια έντονη παρουσία στο νομοσχέδιο, προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας, μερική αναστολή εργασίας, πρόβλεψη τηλεργασίας, προληπτική αναστολή υπαίθριων εκδηλώσεων, συναυλιών. Κατά τον κύριο Υπουργό, αυτά συνιστούν πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των πλημμυρών, των σεισμών και των άλλων και άλλων ανθρωπογενών ή τεχνολογικών καταστροφών. Α, και επιτάξεις υλικών, μέσων, περιουσίας, προσωπικών υπηρεσιών. Κάτι φαίνεται να ξεχνά όμως ο κύριος Υπουργός. Εκείνα τα ιδιωτικά, τα μεγάλα νοσοκομεία, έχετε καμιά φορά σκοπό να τα επιτάξετε? Βέβαια, αν κρίνουμε από τον πρώτερο βίο σας στην πανδημία, ήταν στον αφρό. Στον αφρό ήταν εκείνη, λέμε τώρα. Όσο για την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, γιατί ακούστηκε εδώ από έναν, δεν θυμάμαι από ποιον ακριβώς, από έναν ομιλητή της πλειοψηφίας της κυβέρνησης, ότι αυτή, λέει, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου δεν χρειάζεται μέσα, εξοπλισμό, μελέτες, γιατί, λέει, αφορά μονάχα έκτακτες καταστάσεις. Συγγνώμη, δεν ζούμε στην κλιματική κρίση? Οι έκτακτες καταστάσεις δεν έχουν γίνει πια τακτικές, δεν είναι μόνιμες? Εσείς μιλάτε μάλιστα και για κλιματική κατάρρευση. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, αυτές οι επιτροπές, αυτές οι υπηρεσίες να λειτουργούν συνεχώς? Δηλαδή, αυτές θα λειτουργούν μονάχα όταν επίκειται μια μεγάλη ή όταν συμβαίνει μια μεγάλη φυσική καταστροφή? Τώρα, να πάω λιγάκι στις τροπολογίες και τη δική μας, και πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να τη στηρίξουν. Τη μονιμοποίηση, δηλαδή, όλων αυτών των 7 ετών, των 5 ετών και όλων των εποχικών. Τώρα, οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος σε προσωπικό, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη των πυροσβεστών, είναι πολύ μεγάλες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μονάχα εποχικά. Η προστασία του δάσους, ξέρετε, δεν έχει εποχική διάσταση. Πρέπει να το προστατεύει κανείς όλο το χρόνο. Και μάλιστα τη στιγμή που το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του πυροσβεστικού σώματος καλύτερα, αυξάνεται διαρκώς, το προσωπικό του συνεχώς βαίνει μειούμενο τα τελευταία χρόνια. Και ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών ανεβαίνει. Και έχει φτάσει, για να μην πω ότι έχει ξεπεράσει, τα 50 έτη. Χρειάζεται να γίνουν άμεσα τουλάχιστον 4.000 προσλήψεις μόνιμων πυροσβεστών. Γι' αυτό και καταθέσαμε την τροπολογία μας, βεβαίως με μία ενιαία σχέση εργασίας, με τη μονιμοποίηση, με την κατάργηση, εννοείται, της εποχικότητας. Α, και με κάτι άλλο ακόμα, με την πλήρη αποστρατικοποίηση, κύριε Υπουργέ, και τον αποχαρακτηρισμό του πυροσβεστικού σώματος από σώμα ασφαλείας, με την παράλληλη μετατροπή του, βέβαια, σε μια πολιτική διοικητική υπηρεσία του κράτους, εννοείται, με αρμοδιότητες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των διασώσεων και των φυσικών καταστροφών. Και ενώ εμείς υποστηρίζουμε τώρα την σταθερή εργασία, είναι γνωστό αυτό, με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα κτλ., έρχεστε εσείς και με την τροπολογία για τις ΕΜΟΔΕ,
θα προσλάβετε, λέει, 500, οι οποίοι θα έχουν, ακούστε, ένα βασικό μισθό τον ίδιο για 7 χρόνια. Δεν θα αλλάξει. Με το κόστος ζωής να ανεβαίνει. Δεν θα έχουν βαρέα και ανθυγίνα αυτοί οι άνθρωποι που θα τους ρίξετε μέσα στο δάσος, στην πρώτη γραμμή. Και βέβαια, με βάση τις προβλέψεις της διάταξης, προκειμένου αυτοί μετά από 7 χρόνια να κριθούν ικανοί να μονιμοποιηθούν, και αν θα πρέπει πρώτα να είναι τα καλά παιδιά, να μην βγάζουν άχνα, να τους έχετε δηλαδή σε ομοιρία. Στη συνέχεια, προβλέπετε με την ίδια διάταξη, με την ίδια τροπολογία, αυτές τις ΕΜΟΔΕ όχι μονάχα να επιχειρούν στο δάσος, αλλά και σε αστικά συμβάντα. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με αυτό που γράφετε πάλι στην ίδια τροπολογία, ότι θα συνδράμουν και σε έργα πρόληψης στα δάση κατά τη χειμερινή περίοδο. Τώρα πώς θα γίνεται αυτό ταυτόχρονα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και το τελευταίο και πολύ πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας είναι ότι για αυτές τις, γιατί είπατε πολλά εδώ κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε με πάρα πολλούς αριθμούς, για αυτές τις 10 νέες ΕΜΟΔΕ δεν αυξάνετε τις οργανικές θέσεις, αλλά αφαιρείτε από τα υπάρχοντα οργανικά κενά. Πολύ έξυπνος τρόπος. Με τον τρόπο αυτό, στην πραγματικότητα, το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος μειώνεται. Εάν δεν προσθέσουμε σε αυτούς τους 500 των ΕΜΟΔΕ, προσθέσουμε και αυτούς που θα χρειαστούν για να λειτουργήσουν αυτές οι 10 βάσεις σε όλη την Ελλάδα, που πυροσβέστες θα είναι, τι άλλο θα είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε πόση μείωση προσωπικού, σε τι μεγάλη μάλλον μείωση προσωπικού μπορεί να οδηγηθούμε. Καταψηφίζουμε φυσικά αυτή την τροπολογία. Υπάρχουν περισσότεροι από ένας λόγοι για να την καταψηφίσουμε, επιμένοντας στην υπερψήφιση της δικής μας τροπολογίας για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών, γιατί τους χρειαζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κύριε Υπουργέ, και όχι μονάχα για τους 5-6 μήνες του καλοκαιριού. Ευχαριστώ.